Θέλω να πάμε στην πιο γλυκιά καλημέρα, έτσι όπως την ονομάζω εγώ, στην αγαπημένη μου καλημέρα που κάθε φορά ανυπομονώ να έρθει Τετάρτη για να ακούσω τον Πάπα Χρήστο βεβαίως. Πάπα Χρήστο μου, καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Έτσι! Τέτοιες καλημέρες θέλουμε να ακούμε, τέτοιες καλημέρες. Τι κάνετε, Είμαι πάρα πολύ καλά, τον Αγίων Αποστόλων σήμερα, σηκώθηκα πολύ νωρίς, λειτουργήσα, τελείωσα και περιμένω τώρα με χαρά, με λαχτάρα, την επικοινωνία με την Κύπρο. Που η Κύπρος τόσο πολύ σας αγαπάει και περιμένει για αυτή τη μέρα, γιατί δεν είναι μόνο εγώ που περιμένω αυτή τη μέρα, μία φορά τη βδομάδα, κάθε Τετάρτη συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα όλοι οι τηλεθεατές μας, από όπου κι αν μας παρακολουθούν, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά γίνεται χαμός. Τηλέφωνα, 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 χαρές, πειράγματα. Περνάω υπέροχα. Πείτε μου τα νέα σας. Πείτε μου τα νέα σας. Πώς είστε, είστε καλά. Τι γίνεται εκεί, καλοκαίριασε. Όχι, καλοκαίριασε. Καλοκαίριασε και πολύ κιόλας. Έχουμε σχεδόν καύσωνα εδώ και μια εβδομάδα. Και εμείς. Αλλά στο χωριουδάκι που μένω όμως, εντάξει, την ημέρα ζέστη, αλλά το βραδάκι, τη ζακετούλα τη θέλει. Οπότε, αλήθεια. Κοιμόμαστε όμορφα, κοιμόμαστε ήσυχα, περνάμε καλά τα βραδάκια. Παπαχρήστο μου, το χωριουδάκι αυτό είναι μετά τη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο ψηλά. Αυτό το χωριουδάκι, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και έχει πάνω τον Χορτιάτη το βουνό, απ' την πίσω μεριά, πάνω στους ξεκινώντας το βουνό είναι. Είμαστε μέσα στο πράσινο, είναι πανέμορφα. Υπόσχομαι λοιπόν την άλλη φορά να έχω ένα βιντεάκι από το χωριό. Α, ωραία, ωραία. Να δει ο κόσμος πόσο όμορφο περνάει ο Παπαχρήστος. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, το θέλουμε κι εμείς. Γιατί, μωρέ, ελπίδα, αν ο άνθρωπος δεν δει τους τρόπους να περνάει όμορφα, τσάπα πάει η ζωή του. Έτσι, τσάμπα πάει η ζωή, τσάμπα πάνε οι ώρες. Τσάμπα, οι ώρες, τσάμπα, τα λεπτά, τσάμπα, έτσι. Και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι και τώρα που λίγο έπεσε ο κορονοϊός. Χίλια πραγματάκια. Ας προσέχουμε λίγο, βέβαια, δεν χάνουμε τίποτε. Να τη βγάλουμε έτσι και το καλοκαίρι ωραία, να επιβαρύνουμε και την κοινωνία για να είμαστε και το χειμώνα ελεύθεροι και το φθινόπωρο. Αλλά τώρα που είναι καλοκαίρι, να βρούμε άκρες, να χαρούμε. Παρεούλες, πέντες, ταξιδάκια, βολτίτσες, θάλασσα. Κύπρος και Ελλάδα, τώρα μου τόση θάλασσα. Είναι άδικο να μην τα απολαμβάνουμε, να μην χαιρόμαστε. Και ο ήλιος είναι ζωή. Τον ήλιο τον χρειαζόμαστε. Ο ήλιος είναι και για το σώμα και για το τέρμα και για όλα αυτά που πρέπει να έχουμε. Αλλά και εδώ με προσοχή, όπως και ότι καίει. Άμα δεν βάλουμε έτσι πάνω, καίει. Έτσι. Με προσοχή γι' αυτό, όλα πρέπει να γίνονται με προσοχή. Έτσι, με σύνεση. Αλλά με χαρά όμως, με χαρά και αλλά αγάπη. Με χαρά. Το λέω. Χαρά και αγάπη. Και αν στη χαρά και την αγάπη προσθέσουμε και τρέλα, αυτή η τρέλα στη ζωή, όποιος την προσθέσει, έχει να κάνει ομορφιές μεγάλες. Άλλωστε εμένα το έχει προβλέψει ο Γεροπαΐσος ότι, παιδάκι μου, εσύ με τους τρελούς θα κάνεις παρέα. Οι τρελοί θα έρχονται σε σένα. Οπότε δεν μπορεί παρά και η δικιά μου τρέλα να υπάρχει. Σωστό. Σωστό. Και λίγη τρέλα είναι αυτή η καλή τρέλα, Πάπα Χρήστο μου. Χρειάζεται στη ζωή. Χρειάζεται, έτσι. Βέβαια χρειάζεται. Αλλήμον αν δεν έχουμε τρέλα. Και μπορεί άλλα να μην ξέρω να τα διδάξω καλά, αλλά την τρέλα, τη χαρά και την αγάπη κάτι ξέρω, μωρέ. Κάτι ξέρω να δώσω από τρέλα. Μου την έδωσε ο Θεός, την έχω άφθονη και μπορώ να σας τη δώσω. Πάρτε την. Τρέλα μέσα στα σπίτια μας, στην οικογένεια. Όχι τρέλα ο ένας να πουλάει στον άλλον. Ομορφιά και τρέλα. Αγάπη και τρέλα. Χαρά και τρέλα. Όχι κακία και τρέλα.
όχι ζήλια και τρέλα, όχι μίσος και τρέλα, όχι να τη βγούμε στους άλλους, αλλά να αγκαλιαστούμε τρελά με τους άλλους. Να αγκαλιαστούμε τρελά. Άλλωστε, και ο Χριστός όταν ήρθε κάτω στη γη, τρέλα πούλησε. Έσπασε όλα τα δεσμά του καθώς πρέπισμού. Τίποτα δεν ήταν καθώς πρέπει για τον Χριστό. Τίποτα. Τα όρια, τους φραγμούς, τους νόμους, τα... Γι' αυτό και γλεντούσε, έτρωγε και έπινε με τους περιθωριακούς τύπους, τους παραπεταμένους, αυτούς που δεν άντεχε η κοινωνία, και τους πέταγε, τους τελώνες, τους απαθολούς, τις πόρνες. Τότε, ξέρεις, έπρεπε να είναι καθαρή η κοινωνία. Και όποιος έκανε παράβαση, οποιαδήποτε ηθική παράβαση, το διώχνανε, το διώχνανε, τον διώχνανε. Και ήρθε ο Χριστός και τους βρήκε όλους αυτούς έναν έναν και τους αγκάλιασε και τους πήρε στην παρέα του και τους έκανε φίλους του. Αυτούς έκανε φίλους. Και αυτό πλήρωσε μετά και τον οδήγησαν στο Σταυρό. Γιατί τους χάλαγε στους κατοσπρέπει τη σούπα. Η σούπα τους χάλαγε. Γι' αυτό και ας το να το ξεκάνουμε αυτό για να ξαναβρούμε την ψυχία μας όπως τα έχουμε βάλει εμείς. Εμείς οι καλοί από τη μια μεριά και όλοι οι άλλοι παραπεταμένοι, οι κακοί, οι αμαρτωλοί, οι παραστρατημένοι από την άλλη. Για τον Χριστό όμως, πρωτίστως του αγαπημένοι που τους νοιάζει και για αυτούς είναι υπονεμένοι, παραστρατημένοι, αδικημένοι, αυτοί τους οποίους έχει πετάξει το σύστημα και η κοινωνία. Αυτούς πρώτα περιμένει ο Χριστός στην αγκαλιά να τους κάνει φίλους. Έτσι να πορευτούμε το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Αυτό το καλοκαίρι να είναι ένα καλοκαίρι λίγο αλλιώτικο από τα άλλα. Γιατί το μέσα και το κλείδο που θα ξανάρθει το χειμώνα. Οπότε να έχουν γεμίσει οι μπαταρίες, να έχουν γεμίσει τελείως οι μπαταρίες για να μπορούμε το χειμώνα να αντεπεξέλθουμε. Ναι, είναι σωστό και αυτό. Σας αφήνω να μιλάτε γιατί ξέρω πόσο θέλει ο κόσμος να σας ακούσει. Θέλω και εγώ να σας ακούω, γι' αυτό δεν σας διακόπτω. Εδώ είμαι, σας ακούω με προσοχή εννοείται. Όλα αυτά που λέτε, τόση αισιοδοξία και ελπίδα μας δίνετε. Πόσο σε ευχαριστώ, ελπίδα μου. Ξέρεις, αυτό το όνομα ελπίδα μου, αυτό, αυτή η ελπίδα να είναι... να είναι ριζωμένη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Κι αν υπάρχει ελπίδα να μην φοβόμαστε τίποτα. Πάντα ο Θεός είναι πιο δυνατός από τον διάβολο, από το κακό, από τα βάσανα, από τις αρρώστιες. Ας γονατίζει η καρδούλα μας, ας γονατίζει η ψυχή μας. Και να σας πω και ένα μυστικό. Βεβαίως. Να μην προσευχόμαστε μόνοι μας. Να προσευχόμαστε παρέα με τους δικούς μας ανθρώπους. Διότι το βρήκα κάπου τελευταία γραμμένο. Όταν λέει πάμε, το λέω στα ζευγάρια τα καινούρια, να φτιάξουν ένα εικονισματάκι στο σπίτι τους, μια Παναγιά και ένα καντυλάκι, ναι. Και εκεί μπροστά αγκαλιασμένοι με τους δικούς τους ανθρώπους, με αυτό που αγαπάνε, πάνε, να ζητάνε παρουσία. Και ό,τι ζητάμε μαζί, θα μας ακούσει η Παναγιά. Έλεγε ο Γεροπαΐσιο, αν παιδάκι, λέει, όταν προσεύχεσαι, προσευχηθείς για όλο τον κόσμο, φίλους, γνωστούς, εχθρούς, δικούς σου, ξένους, γειτόνους, γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις. Αν προσευχηθείς για όλους και δεν προλάβεις ή δεν απέξεις χρόνο, δεν έχεις δυνάμεις να προσευχηθείς για τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι ο Θεός θα σου τα δώσει διπλά και τα δικά σου παιδιά.
Εάν όμως λέει προσευχηθείς μόνο για τον εαυτό και δεν πεις τίποτα για κανέναν άλλο, καμιά Παναγιά, κανένας Άγιος, κανένας Αρχάγγελος δεν θα σ' ακούσει. Δεν θα σ' ακούσει κανένα, διότι θα λείπουν από εκεί και οι Άγγελοι και οι Άγιοι και ο Θεούλης. Για το μαζί λοιπόν, γιατί το μαζί είναι σωτή. Μάλιστα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Και πολλοί φαντάζομαι που μας ακούν. Συνήθως φωνάμε, στρέχουμε εμείς, προσεντυσόμαστε εμείς και προσπαθούμε να πούμε εμείς για τα δικά μας. Θέλει το μαζί ο Θεός. Το μαζί. Εκεί χαίρεται. Όπου είναι, λέει, δύο τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου. Είμαι εκεί εν το μέσο αυτών. Το ίδιο λοιπόν και στη λατρεία και στην προσευχή και στη ζωή και στην αγάπη. Το μαζί, 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 μαζί όλοι. Και όποιος δεν έχει μαζί, ο Γεροπαΐσος, δεν έχει κανένα να κάνει μαζί έναν Άγιο φίλο. Να κάνει φίλο έναν Άγιο. Έχει τόσους Αγίους κάθε μέρα. Σήμερα έχει τους 12 Αποστόλους. Ξέρετε πώς απευθύνονται τελευταία στον Ιούδα τον Θαδαίο τον Απόστολο και έχουν δει δεκάδες θαύματα, φίλοι γνωστοί ο ένας ο άλλος. Διότι ήταν ένας Απόστολος αυτός που πόνισε, οι Απόστολοι πρόσφεραν στην ανθρωπότητα πολλά. Πήραν το μήνυμα της αγάπη, πήραν την ελπίδα της Αναστάσεως που ήταν η διδασκαλία του Χριστού και τη σκόρπισαν στην Οικουμένη ολόκληρη. Αυτή είναι η προσφορά των Αποστόλων. Εάν δεν υπήρχαν οι Αποστόλοι, δεν θα είχαμε μάθει για τον Χριστό. Αν δεν υπήρχαν οι Αποστόλοι, δεν θα είχαμε γνωρίσει τι είναι η αγάπη. Πόσο υπέροχα τα λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος για την αγάπη. Πρε ελπίδα μου λέει η αγάπη. Πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Και όταν έχει αγάπη, οτιδήποτε εκπίπτει, δεν χάνεται, εξαφανίζεται ούτε αυτό, ούτε η αγάπη. Τι ωραίο. Τι ωραίο και με αυτό το μήνυμα και με αυτό την έννοια της αγάπης, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Τι πιο ωραίο. Ναι, η αγάπη οτιδήποτε εκπίπτει. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Πάντα. Πάντα και τα πάντα. Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα και χθες που γιόρταζαν κάμπος. Που γιόρταζαν, ναι, έχετε δίκαιο. Γιόρταζαν πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και για χθες, Πέτρου και Παύλου. Και σήμερα... Σήμερα γιόρταζε σαν σήμερα γιόρταζε πάντα και ο πατέρας μου, Απόστολος. Έφυγε στον ουρανό. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά όλοι. Φιλιά σε όλη την Κύπρο. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Αλήθεια. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Παπα Χρήστο μου, είσαι μοναδικός. Είσαι μοναδικός. Καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος αυτής της εκπομπής και που μας μεταδίδετε αυτή την ελπίδα. Έτσι, και την αγάπη μέσα από τη ψυχή σας. Να την έχει άφθονη ο κόσμος την ελπίδα το αξίζει. Έτσι. Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη, εδώ θα είμαστε. Την Τετάρτη, όχι, την Τετάρτη την επόμενη. Ναι. Θα μιλήσω, ναι, έκπληξη. Έκπληξη! Ναι. Εντάξει, μου αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερα από εσάς, γιατί κάθε φορά, έτσι άμα μας λέτε έκπληξη, πολύ ωραία θεματάκια μας ετοιμάζετε. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα φιλιά από όλη την Κύπρο. Τα στέλνω εγώ από όλη την Κύπρο. Να είστε καλά, σας αγαπάμε. Γεια σου, Παπαχρήστο. Να είστε καλά όλοι.